Από τα τέλη Απριλίου κυκλοφορεί η φήμη ότι στις 17 Μαΐου ότι θα έχουμε την πρώτη αποκάλυψη του GTE 6. Είστε πάρα πολλοί αυτοί που μου στείλατε μηνύματα σχετικά με αυτό το θέμα και αν και στην αρχή δεν ήθελα να κάνω βίντεο επί τούτου, νομίζω ότι πρέπει να κάνω αυτό το βίντεο για να διευκρινίσω κάποια πράγματα σχετικά με αυτήν τη φήμη. Διότι όντως μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Πάμε να δούμε το θέμα αναλυτικώς. Πάμε Titan! Καλημέρα ή καλησπέρα, καλή παιδιά, είμαι ο Λίας, ο Radir Gamer. Ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε πάντα καλά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω παιδιά ότι το σημερινό βίντεο κανονικά εγώ δεν ήθελα να το κάνω. Αν και ήξερα για αυτή τη φήμη από τα τέλη Απρίλη επειδή πάρα πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα. Ωστόσο, δεν ήθελα να κάνω βίντεο επί του θέματος επειδή έχω κάνει στο παρελθόν πάρα πολλά τέτοια βίντεο. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο στα οποία, ρε παιδί μου, έλεγα ότι το GTE 6 ότι θα βγει την τάδε την ημερομηνία ή ότι θα ακούσουμε κάτι την τάδε την ημερομηνία ή ότι θα γίνει αυτό την τάδε την ημερομηνία. Έχω κάνει πάρα πολλά τέτοια βίντεο από το 2019 και δεν ήθελα πλέον να κάνω τέτοια βίντεο δίχως να έχω κάτι πιο σίγουρο, κάτι πιο χειροπιαστό, κάτι πιο έγκυρο. Έτσι λοιπόν στην αρχή, όταν μου στείλατε αυτή τη φήμη, είπα να μην κάνω βίντεο. Ωστόσο, επειδή ο καιρός πλησιάζει για αυτή τη φήμη και επειδή βρήκα και κάποιες επιπλέον ενδιαφέρουσες πληροφορίες, σας κάνω αυτό το βίντεο σήμερα κυρίως για να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Δεν θα πω με σιγουριά ένα ναι ή ένα όχι. Ό,τι λέω σήμερα είναι κυρίως για θέματα διευκρίνησης. Λοιπόν, όπως έλεγα λοιπόν, κατά τα τέλη Απρίλη ξεκινήσατε πολλοί από εσάς να μου στέλνετε μηνύματα σχετικά με αυτό το θέμα, το οποίο είναι φυσικά ότι θα έχουμε επίσημη αποκάλυψη του GTE 6 από τη Rockstar στις 17 Μαΐου, δηλαδή ουσιαστικά την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος αυτό το νέο, κυρίως επειδή υπήρχε σε όλα τα ελληνικά sites, ακόμα και οι Unboxcolics σχολίασαν γι' αυτό στο δικό του site. Ωστόσο, επειδή σήμερα κάθισα και το έψαξα ολίγοντι παραπάνω, βρήκα κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να παραπέμπουν στο ότι όντως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και να έχουμε επίσημη αποκάλυψη του GTE 6 στις 17 Μαΐου. Από την άλλη όμως, βάσει λογικής, υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα να μην γίνει κάτι τέτοιο και να είναι απλά άλλη μια φήμη. Ακούστε με όμως. Όπως είπα και πριν λοιπόν παιδιά, όλος ο τόρος ξεκίνησε από αυτή τη φήμη που σας είπα και πριν ότι το GTE 6 ότι θα έχουμε πρώτη επίσημη αποκάλυψη, πρώτη επίσημη αποκάλυψη στις 17 Μαΐου. Οπότε παιδιά, εγώ αυτόματα ξεκίνησα να κάνω το κλασικό μου ψάξιμο και ανακάλυψα ότι όντως ότι στις 23 Απριλίου αυτό το tweet το οποίο βλέπετε είχε γίνει viral στο Twitter σχεδόν, είχε βγει στις 23 Απριλίου και λέει ότι όντως ότι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα για επίσημη αποκάλυψη του GTE 6 πριν τις 17 Μαΐου. Και όντως, κάνοντας μετά ψάξιμο σε διάφορα websites, ανακάλυψα ότι όντως είχε γίνει δώρος σχετικά με το θέμα παντού. Και πάρα πολλά sites έλεγαν τέλος πάντων ότι όντως ότι στις 17 Μαΐου ότι θα έχουμε αποκάλυψη του GTE 6. Σας μιλάω για την επίσημη αποκάλυψη, σας μιλάω για επίσημο trailer, όχι για τα leaks. Οπότε λέω ρε πούστη μου 17 Μαΐου, τι διάλογο συμβαίνει με αυτή την ημερομηνία 17 Μαΐου. Και ψάχνω και τελικά παιδιά ανακαλύπτω το εξής και γι' αυτό έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος. Και βλέπω παιδιά ότι στις 19 Απριλίου είχε βγει αυτό το νέο κατευθείαν από την Take-Two, η οποία η Take-Two υπόψιν, το υπενθυμίζω, είναι η εταιρεία που της ανήκει η Rockstar και το GTE 6. Και η Take-Two λοιπόν ανακοίνωσε παιδιά ότι στις 17 Μαΐου ότι θα έχει το επίσημο meeting των επενδυτών της, στο οποίο θα αναφέρουν τα οικονομικά αποτελέσματα και τα κέρδη της εταιρείας για το οικονομικό έτος του 2023. Το οποίο το οικονομικό έτος υπόψιν ξεκίνησε το Μάρτιο του 2022 και τελείωσε τώρα το Μάρτιο του 2023. Και συνήθως σε αυτά τα meeting των επενδυτών, εκτός από την ανακοίνωση των οικονομικών των αποτελεσμάτων τους και των κερδών τους, συνήθως λένε, ενημερώνουν για το τι παιχνίδια θα βγουν, για το τι κυκλοφορίες σκοπεύουν να βγάλουν για το επόμενο το οικονομικό έτος. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά είχε γίνει τόσο μεγάλος δώρος σχετικά με τη φήμη αυτή. Και επίσης παιδιά να πω ότι γι' αυτό το λόγο και εγώ δεν έδωσα καμία σημασία σε αυτή τη φήμη. Διότι σκέφτηκα ότι είναι απλά το meeting των επενδυτών της εταιρείας όπου θα πούνε τα οικονομικά τα αποτελέσματα και τίποτα άλλο. Αυτό από μόνο του δεν αποδεικνύει ότι θα πούνε κάτι ή ότι θα βγάλουν κάτι σχετικά με το GTE 6. Έλα όμως που αργότερα και πάλι
πάλι κάπου στα τέλη Απριλίου, βγαίνει αυτό το tweet από τον πολύ δημοφιλή influencer Hip Hop Gamer. Και ήταν λόγω αυτού του tweet όπου έγινε τόσο μεγάλος δώρος για τις 17 Μαΐου. Διότι σε αυτό το tweet και σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε τον λεγόμενο τον Hip Hop Gamer, είναι μαζί με τον Strauss Zelnick. Και ο κύριος Strauss Zelnick είναι ο CEO, ο γενικός δερβέναγας της Take-Two. Και λέει ο Hip Hop Gamer στο tweet το οποίο είχε κάνει: Grand Theft Auto 6, το μόνο που σας λέω είναι να χαϊπαριστείτε. Αγαπάω την Rockstar Games και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο κύριος Strauss Zelnick, ο CEO της Take-Two Interactive, είναι εκπληκτικός άνθρωπος και τον αγαπάω πάρα πολύ. Να με θυμηθείτε όταν σας λέω ότι το GTA 6 θα είναι μια στιγμή που θα θυμάστε για πάντα. Και στο τέλος λέει την φράση «Oh man, it's over», που σημαίνει «Ναι ρε φίλε, τελείωσε». Και λόγω αυτού του tweet, κυρίες και κύριοι, είναι επειδή έχει γίνει τόσο μεγάλος χαμός για τις 17 Μαΐου. Διότι δεν είναι τυχαίο το να βλέπεις τον Strauss Zelnick, τον γενικό δερβέναγα της Take-Two και κατά συνέπεια της Rockstar. Δεν είναι τυχαίο το να τον βλέπεις να βγαίνει σε φωτογραφία με έναν πολύ διάσημο influencer και αυτός ο influencer να κάθεται και να μιλάει για το GTA 6. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο κόσμος πιστεύει τόσο πολύ ότι θα έχουμε επίσημη αποκάλυψη του GTA 6 στις 17 Μαΐου. Επίσης, κάποιο άλλο tweet το οποίο εμφανίστηκε, νομίζω χθες προχθές σχετικά με το GTA 6, είναι αυτό το tweet το οποίο εμφανίστηκε στις 10 Μαΐου, το οποίο λέει ότι το συνολικό κόστος παραγωγής του GTA 6 ότι θα κοστίσει περίπου 1 με 2 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο αυτόματα το κάνει το πιο ακριβό βιντεοπαιχνίδι που έχει φτιαχτεί ποτέ στην ιστορία των video games. Και σημειώστε ότι και πάλι αυτό το νέο συμπίπτει με την 17 Μαΐου, διότι σκεφτείτε, αυτό το νέο βγήκε μόλις τώρα, 6-7 μέρες πριν την 17η Μαΐου. Το οποίο σημαίνει ότι κάτι βγήκε προς τα έξω, κάτι έγινε link από τους επενδυτές της Rockstar και μάθαμε ότι το παιχνίδι ότι θα κοστίσει τόσο πολύ. Εγώ όμως, παιδιά, επιστρέφω εδώ πέρα, διότι για να κάνει ο Strauss Zelnick μία επίσημη εμφάνιση μαζί με κάποιον influencer, του οποίου μάλιστα του επέτρεψαν να μιλήσει στο tweet του για το GTA 6, τότε αυτό, παιδιά, σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι όντως ότι είμαστε ίσως, ότι ίσως να είμαστε κοντά σε κάποια αποκάλυψη. Τώρα, παιδιά, μετά από όλα αυτά τα οποία είπαμε, ισχύουν όλα αυτά. Ισχύει ότι όντως υπάρχει πιθανότητα 17 Μαΐου να δούμε κάποια αποκάλυψη, επίσημη αποκάλυψη, κάποιο teaser trailer του GTA 6. Προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Το ότι οι επενδυτές της Rockstar κάνουν ένα meeting για να πούνε τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους, αυτό δεν λέει κάτι από μόνο του. Ωστόσο, εάν σκεφτούμε ότι βγήκαν ήδη τα leaks του GTA 6 πέρσι το Σεπτέμβριο, το οποίο κακά τα ψέματα έδωσε στην Rockstar και στην Take-Two κάποια πίεση, διότι δεν γίνεται να το κρύψουν το game πλέον, δεν γίνεται, υπάρχει. Και αν σκεφτούμε επίσης ότι Μάιος-Ιούνιος είναι οι δύο μήνες του χρόνου όπου γίνονται οι πιο σημαντικές gaming αποκαλύψεις της χρονιάς, είτε μιλάμε για τη Sony, είτε μιλάμε για την Nintendo, είτε μιλάμε για τον Jeff Keighley με το μεγάλο μπύρο Keighley που κάνει τα gaming shows, αν τα πάρουμε όλα αυτά και τα δούμε σφαιρικά, τότε ναι, υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάποια αποκάλυψη του GTA 6. Όμως δεν πιστεύω τόσο ότι θα γίνει στις 17 Μαΐου. Στις 17 Μαΐου θα έχουμε ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Take-Two. Δεν σημαίνει αυτόματα, παιδιά, ότι θα δούμε και το πρώτο τρέιλερ του GTA 6. Από την άλλη όμως συμβαίνει και το άλλο, ότι το Σεπτέμβριο, παιδιά, του 2013 είναι ο μήνας όπου το GTA 5 και το GTA Online που θα κλείσουν ακριβώς 10 χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια, παιδιά. 10 χρόνια. Παναγία μου, δηλαδή είχα κάνει το πρώτο βίντεο GTA 5 στο κανάλι πριν από 10 χρόνια. Πω, γέρασα, φίλε! Οπότε βάζουμε και αυτό μέσα στο τσουκάλι των πιθανότητων, παιδιά. Ξέρω ότι έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο σχετικά με το θέμα αποκάλυψη του GTA. Και δεν θέλω να σας λέω μεγάλα λόγια πλέον, επειδή νομίζω ότι έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές σε αυτή τη θέση ήδη. Ωστόσο, παιδιά, περιμένουμε για την επόμενη την εβδομάδα. Περιμένουμε για την 17η Μαΐου. Και ας ελπίσουμε ότι έστω και αν δεν γίνει κάτι την 17η Μαΐου, που το ελπίζω, ότι θα γίνει κάτι μέσα στους επόμενους μήνες ως το τέλος του καλοκαιριού. Πάντως πρέπει να πούμε και το εξής, ότι το PlayStation Showcase, το οποίο υποτίθεται
ακούσετε ότι θα γίνει τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Πάρα πολλοί έχουν ξεκινήσει και λένε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα την πρώτη εμφάνισή του να την κάνει το GTA 6 εκεί πέρα. Διότι επίσης είχαν βγει κάποιες ήμες για το PlayStation Showcase, κάποια tweets από κάποιους insiders οι οποίοι έλεγαν ότι όταν δούμε τέλος πάντων το PlayStation Showcase ότι θα μας πέσουν τα σαγόνια. Οπότε μήπως αυτό έχει να κάνει και με το GTA 6? Όπως πάντα παιδιά, περιμένουμε, αναμένουμε και θα δούμε. Πείτε μου στα comments από κάτω, τι πιστεύετε εσείς για όλα αυτά? Πιστεύετε ότι είμαστε επιτέλους κοντά σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, σε κάποιο επίσημο trailer του GTA 6? Πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να δούμε το GTA 6 σε event του PlayStation? Πείτε μου στα comments από κάτω, έχω μεγάλη περιέργεια να δω το τι θα μου πείτε. Και επίσης, μια που θα κάνετε σχόλιο και στα comments, κάντε σας παρακαλώ ένα like και πατήστε καλά το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις για τα νέα μου βίντεο και stream. Μια και μια, εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς, εύχομαι να περνάτε καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία και δύναμη σε όσους από εσάς διαβάζετε για να δώσετε για εξετάσεις, για εξεταστικές, για πανελλήνιες κουλουπού κουλουπού. Και εμείς, όπως πάντα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ή stream.